έχουν επιστωθεί αυτή την Παρασκευή. Τώρα για ποιο λόγο προφασιζόμενη η Alpha Bank τα δίνει σήμερα. Λέει ότι ήταν ηλεκτρονικό το πρόβλημα. Το θέμα βέβαια δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι συνταξιούχοι του ΙΚΑ από τα ξημερώματα του Σαββάτου έχουν πάρει όλη τη σύνταξη. Ενώ εμείς θα στηθούμε στην ουρά για 60 ευρώ και πολλές φορές το δεκάρικο δεν έχουν να μας το δώσουν. Οι θύνοντες και οι κυβερνώντες έπρεπε να ξέρουν ότι τουλάχιστον οι ναυτικοί δεν είναι δευτέρας κατηγορίας άνθρωποι. Έπρεπε να πούνε όλοι οι συνταξιούχοι μία ημερομηνία θα πάρουν τη σύνταξη. Όχι αυτή τη στιγμή οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ να την έχουν πάρει όλη τη σύνταξη και οι ναυτικοί να παίρνουν 60 ευρώ. Αυτοί που δώσανε το αίμα τους και συντηρήσανε όλα τα ταμεία της Ελλάδος. Καταστρέψανε τον ΑΔ, όχι τώρα. Αν σας δώσω το τελευταίο αυτό του απομάχου, επί εποχή Αδριτσόπουλου τη Χούντα μαζέψανε όλα τα αποθεματικά του ΝΑΤ στο εξωτερικό που ήταν συνάλλαγμα και τα φέρανε στην Τράπεζα Ελλάδος, τα οποία πετάξανε. Τώρα λοιπόν, γιατί εμείς είμαστε πολίτες δευτέρας κατηγορίας να πάρουμε τα 60 ευρώ την ημέρα, τα οποία δεν ξέρουμε αν σε 3-4 μέρες θα τα ξαναπάρουμε. Εάν είναι ημερήσιο αυτό. Εχθές πήγα τη γυναίκα μου εκεί, δεν είχαν να μαζόκουνε δεκάρικα. Η Αθήνα έχει ξεμείνει από κοσάρικα. Θέλουνε 2 δισεκατομμύρια για μισθούς και συντάξεις και έχει η κυβέρνηση το 1,5. Της λείπουν άλλα 500. Δεν ξέρω μα, αυτά που λένε. Και παρακολουθώ τις ειδήσεις. 5 εκατομμύρια για δημοψήφισμα υπάρχουν όμως. Όχι μόνο. Δεν είναι 5, είναι 30 από ό,τι είπαν τελευταία. 30 εκατομμύρια είναι αυτό που θα μας στοιχίζει. Ένα ερμαφρόδιτο δημοψήφισμα χωρίς να ξέρεις τι πας να ψηφίσεις. Όλος ο κόσμος λέει ναι ή όχι. Τι λες, δεν λέει όχι είναι και σε ένα ψηφοδέλτιο, 2 χαρτιά και ένα λευκό. Αυτό είναι το σωστό το δημοψήφισμα. Ήμουνα 24 χρονών όταν βγάλαμε τη Βασιλεία. Ναι, όχι λευκό. Έτσι, έτσι. Όχι σε ένα, δηλαδή μου έρχεται να πάω να πάρω το κουκουέ να το ρίξω μέσα. Πώς θα γίνει δηλαδή. Πολύ πιο έντιμο είναι αυτό που κάνει το κουκουέ από αυτό που κάνουν αυτοί. Και στα εγκλέσικα πάνω γραμμένα ορισμένα. Τη φιλοσοφία τους δηλαδή, δεν την καταλαβαίνω.